Άλλο αφιέρωμα για το δίστομο. Και ο κύριος Φουντούρης είναι ένας από τους ανθρώπους που μιλάει, είναι ένας από τους ανθρώπους που είναι πρεσβευτής μας, ουσία πρεσβευτής, ήταν θύμα του διστόμου και εν πάση περιπτώσει να μιλήσουμε κατευθείαν. Κύριε Φουντούρη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τεσσάρων χρονών έχασε τους γονείς του στο δίστομο, έχασε τους γονείς του. Μετά είχε μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. Πήγε στη Ζυρίχη, σπούδασε μαθηματικά, πυρηνική φυσική για όσους δεν ξέρουν, αστροφυσική, έγραψε ποίηματα και δοκίμια και ήταν ο πιο καλός πρεσβευτής που θα μπορούσε να μας τύχει. Η αλήθεια είναι αυτή. Κύριε Σφουντούρη, μιλήσατε εσείς στους Γερμανούς, διότι αυτό το Die Anstalt, αν το λέω καλά, δεν ξέρω και γερμανικά, δεν ξέρω. Die Anstalt, ναι, Die Anstalt. Αυτό τι είναι, ένα κανάλι το οποίο έχει στηρίξει την ιστορία αυτή, τον αγώνα τον ελληνικό, έτσι. Είναι το δεύτερο κρατικό γερμανικό κανάλι, ένα πολύ μεγάλο κανάλι. Και τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αρχίσει πολλοί άνθρωποι στη Γερμανία να κριτικάρουν τη δική τους κυβέρνηση με την πολύ πολυταρχική στάση που πήρε στο θέμα των αποζημιώσεων, ναι. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα πολύ δυνατό κύμα υπέρ της Ελλάδας. Και εσείς έχετε δώσει συνέντευξη, σας πήρανε μεγάλη συνέντευξη? Εγώ είχα δώσει πριν από 2-3 εβδομάδες μια συνέντευξη σε αυτό το κανάλι και εκεί το είδαν και αυτοί που κάνουν το πρόγραμμα της Anstalt, που είναι μια σάτιρα ουσιαστικά για πολιτικά θέματα, και αυτή τη φορά διάλεξαν το θέμα της κρίσης στην Ελλάδα και κυρίως της Τρόικας και παράλληλα φυσικά και το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων και σατιρίζουν τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης και έχουν πάντα σε αυτό το πρόγραμμα έναν καλεσμένο που έχει σχέση με το θέμα που ασχολούνται και αυτή τη φορά κάλεσαν εμένα ώστε στο τέλος να παρουσιάσουν και την πραγματικότητα χωρίς σάτυρα όπως είναι και πώς μας φύγει αυτό το θέμα σήμερα στην Ελλάδα. Είναι αυτό το σενάριο με το καφενείο, έτσι, που είναι ένα είδος ελληνικού καφενείου, ας πούμε. Και είναι... να σας πω... Και άντυξε ένα μεγάλο απόσπασμα χθες στο κεντρικό λεπτό του ΜΕΚΑ, χθες το βράδυ, όπου φάνηκε καθαρά και το πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος και η συμβολή του κ. Φεντούρη σε αυτή την ευαισθητοποίηση της γερμανικής κοινή γνώμη. Δεν μου λέτε κάτι. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι, επειδή το έχετε ζήσει και ξέρετε και τους Γερμανούς κατά κάποιο τρόπο και τους Ιατροευρωπαίους, αυτό που πρώτα απ' όλα χρειάζεται είναι να τους πείσουμε ότι υπήρχε πράγματι καταστροφική πολιτική των τότε Γερμανών στην Ελλάδα? Δεν το ξέρουν ούτε αυτό? Ο λαός πραγματικά σε μεγάλη πλειοψηφία ούτε αυτό δεν το ξέρει ουσιαστικά και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να ενημερώνουν σε μαζική κλίμακα. Ναι, γιατί μέχρι τώρα ήταν μια πολύ μικρή μειονότητα. Εγώ έχω γυρίσει τα τελευταία 20 χρόνια στη Γερμανία, έχω κάνει πολλές διαλέξεις και βλέπω ότι ήταν λιγότερο από 1% που ήταν ενημερωμένοι για τον πόλεμο και ό,τι έκανε η Γερμανία τότε στην Ελλάδα. Συγγνώμη, και τώρα ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα κύμα που θα φτάσουμε σίγουρα αυτές τις μέρες μέχρι και 5 εκατομμύρια Γερμανοί να είναι ενημερωμένοι. Δεν μου λέτε, δηλαδή οι Γερμανοί ξέρανε ότι είχαν κάνει τεράστιες καταστροφές στη Σοβιετική Ένωση, ότι είχαν διαλύσει, είχαν ισοπεδώσει την Πολωνία, ότι είχαν φτάσει, είχαν καταλάβει την Γαλλία και στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια δεν τα είχαν πάρει χαμπάρι ότι είχαν φτάσει ως εδώ κάτω? Τα είχαν πάρει πολύ λίγοι χαμπάρι. Οι Γερμανοί δεν μιλούσαν πολύ για αυτά τα πράγματα. Ναι. Και ειδικά σε αυτή τη σάτιρα έχει μια μικρή σκηνή που λέει για την Ελλάδα και απαντάει ο δίθεν υπάλληλος του Υπουργείου. Καλά λέει, μπήκαμε σε τόσα πολλά κράτη και καταστρέψαμε μετά το 39, μπορεί να ξεχάσαμε τώρα και ένα. Μπορεί να ξεχάσαμε καμία, ναι. Και εννοούσε φυσικά την Ελλάδα, να ξεχάσαμε να το συζητήσουμε δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα να πούμε για τον κύριο Σφουντούρη ότι ήταν 4 χρονών όταν έχασε την οικογένειά του στο δίστομο. 32, αν δεν κάνω λάθος, 32 άτομα, 32 νεκροί εκτελεστέντες, είχαν το επίθετο Σφουντούρης. Ναι. Έμεινε το παιδί χωρίς οικογένεια, χωρίς τίποτα. Το πήραν στην Αθήνα, γύριζε σε διάφορα ορφανοτροφεία, χωρίς οικογένεια αυτό. Και 9 χρονών, νομίζω, κύριε Σφουντούρη, πήγατε στην Ελβετία, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Όπου βέβαια σπούδασε και μεγαλούργησε στην πραγματικότητα στο εξωτερικό. Τώρα, από όλη αυτό, να σας ρωτήσουμε την ευκαιρία, κύριε Σφουντούρη, γιατί η ιστορία σας πάντα είναι σύμβολο, ναι, για όλους. Θυμάστε κάτι από εκείνες τις εποχές? Ήσασταν 4 χρονών εκείνη την...
ήμουν πολύ μικρός. Ναι, ναι. Βέβαια έχω από αυτή τη μέρα ορισμένες οπτικές εμπειρίες, εικόνες πολύ δυνατές που έχουν ουσιαστικά καυτηριάσει την ψυχή μου και δεν μπορώ να τις σβήσω. Τα υπόλοιπα τα έμαθα σιγά σιγά σε συζητήσεις. Τα μάθατε σιγά σιγά. Δηλαδή, όταν... άκουσα τόσες πολλές φορές που είναι σαν να τα έχω ζήσει. Όταν κλείνετε το, τα μάτια σας, ας πούμε, και σας έρθει καμιά φορά, δηλαδή, τι οπτικές εμπειρίες έχετε, τι σκέφτεστε, ας πούμε, για εκείνη τη... Για φυσικά τα κυριότερα είναι, βλέπω τον πατέρα μου σκοτωμένο στον δρόμο όπως τον βρήκαμε, βλέπω τη μητέρα μου σκοτωμένη και βλέπω το σπίτι μας που καίγεται και που βγήκαν στο χέρι από τις αδερφές μου και σωθήκαμε εμείς, είχαμε και τύχη δηλαδή, γιατί θα μπορούσαν και μας να μας είχαν σκοτώσει, αλλά βρέθηκε ένας Γερμανός που μας έκανε νόημα να κρυφτούμε, ώσπου να αποσυρθούν οι Γερμανοί και να σηκωθούμε μετά να πάμε στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Οι αδερφές σας πιο μεγάλες? Είναι όλες πιο μεγάλες από μένα, ναι. Είχε και που και κανέναν ο οποίος... Είχε αρκετούς. Πρέπει να το λέμε και αυτό, γιατί υπήρχαν και Γερμανοί που φέρθηκαν πολύ ανθρώπινα. Και σώσανε κάποιους. Γιατί εγκλήματα ήταν αυτές. Σφαγή. Όχι έχασε τους γονείς του. Σφαγιάστηκαν. Ναι, βέβαια. Σφαγιάστηκαν 218 άτομα εκείνη την ημέρα στο Δίστομο. Δηλαδή την ημέρα. Ήτανε το βράδυ σε μια μισή ώρα που έγινε η σφαγή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σφουντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και να θυμόμαστε τα εγκλήματα των φασιστών, γιατί η ιδεολογία αυτής της εγκληματικής οργάνωσης υπάρχει ακόμα. Είδες, ρε παιδί.